Σε αυτό το βίντεο σου δείχνω πώς να κάνεις φωτογραφία πορτρέτου ακολουθώντας 4 απλά βήματα. Για πάμε! Γεια χαρά και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Είμαι ο Γιώργος, για όσους δεν με ξέρουν, και εδώ μιλάω για φωτογραφία. Στο σημερινό βίντεο σου δείχνω πώς, αν ακολουθήσεις 4 μικρά, εύκολα και απλά βηματάκια, μπορείς να πάρεις μια αξιοπρεπέστατη φωτογραφία πορτρέτου. Για πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Βήμα 1. Μην χρησιμοποιείς ευρυγόνιο φακό. Ο ευρυγόνιος φακός είναι γνωστό ότι παραμορφώνει το αντικείμενο. Η παραμόρφωση δεν είναι κάτι που θέλεις σε φωτογραφία πορτρέτου. Προτίμησε φακό 50 ή κάποιο τηλεφακό 85, 130, 150, 180 χιλιοστά. Το αποτέλεσμά σου θα είναι πολύ καλύτερο. Βήμα 2. Χρησιμοποίησε τον κανόνα των τρίτων. Πλέον όλες οι φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά έχουν αυτό το πλέγμα στην οθόνη τους. Στην ουσία είναι δύο οριζόντιες και δύο κάθετες γραμμές που τέμνουν το κάδρο σου. Προτίμησε να ακουμπήσεις το μοντέλο σου εκεί που τέμνονται αυτές οι γραμμές. Μελέτες λένε ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου βλέπει με μεγαλύτερη άνεση και πιο εύκολα μία φωτογραφία που το αντικείμενο, που το μοντέλο είναι στην δεξιά πλευρά του κάδρου. Δηλαδή να ακουμπήσεις το μοντέλο σου στις δεξιές τέμνουσες γραμμές. Τέμνουσες γραμμές, τι είπα ρε φίλε. Βήμα 3. Φρόντισε το φόντο σου, το background. Την προσοχή σου τη θέλεις στο μοντέλο σου και όχι στο τι γίνεται πίσω από το μοντέλο. Το φόντο σου, το background σου να είναι όσο πιο καθαρό και ήσυχο γίνεται. Μην έχει θόρυβο, μην έχει διάφορα αντικείμενα, μην έχει κολόνες που προεξέχουν από το κεφάλι του μοντέλου. Γενικά μην έχει οτιδήποτε που θα αποσπάσει την προσοχή του θεατή σου από το μοντέλο σου. Προτίμησε ο χρωματισμός του background να είναι διαφορετικός από το χρωματισμό του μοντέλου σου. Δηλαδή όταν το μοντέλο σου φοράει ένα πράσινο φουστάνι, μια πράσινη μπλούζα, μην πας να το φωτογραφίσεις μπροστά από το γρασίδι στο ζάπιο μέγαρο. Νούμερο 4. Δώσε πολύ μεγάλη προσοχή στον φωτισμό σου. Δεν θέλεις έντονο φωτισμό, σκληρό φωτισμό που να πέφτει από πάνω από το μοντέλο σου. Προτίμησε να βγεις για φωτογραφία πορτρέτου νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα που το φως είναι πιο απαλό. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, μικρό, λιτό και περιεκτικό. Ακολουθώντας αυτά τα 4 βήματα θα βγάλεις μια πολύ καλή φωτογραφία πορτρέτου, ακόμα και αν έχεις μόνο τον kit φακό, τον 1855. Βάλε την εστιακή απόσταση στα 55 χιλιοστά, ακολούθησε αυτούς τους απλούς κανόνες και θα δεις ότι το αποτέλεσμα θα σε εκπλήξει ευχάριστα. Αν θες να ενημερώνεσαι για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβάζω, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά!